κάνετε, τι θα γίνει, πότε θα ξεκινήσει η παρουσίαση. Κύριε παιδάκι μου, ηρέμησε, πώς κάνεις έτσι. Μια ζωή ανυπόμονο, σε μια μεριά δεν μπορείς να κάτσεις. Από την Ανατολή στη Δύση όλη μέρα, ηρέμησε. Μα έχουμε καθυστερήσει. Έχω συνηθίσει να είμαι πάντα στην ώρα. Μην κοιτάς εσύ, ο λυκός αστέρας σου λέει. Όλη την ώρα κάθεσαι σε ένα σημείο και δεν κινείσαι ποτέ. Ναι, γλυκέ μου, αλλά χάρη στη σταθερότητά μου οι άνθρωποι μπορούσαν μια χρονιά να προσανατολιστούν. Μέχρι να σε έφτιαξε για χιλιάδες χρόνια. Είμαι ένας εύκολος τρόπος να βρει κανείς το βορρά. Βοηθούσα και στην αυσιπλοεία. Σιγά το πράγμα. Βρε, χωρίς εμένα δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη. Ούτε καράβια, ούτε πηξίδες, ούτε άνθρωποι, ούτε τίποτα. Είμαι πηγή θερμότητας και πολύ καυτός αστέρας. Καλά, τι κάνεις εκεί. Ρουφάς. Δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά που λέτε. Μου είστε παντελώς αδιάφορο. Μου είστε απόλυτα. Άσε πω να σα πλησιάσω και πολύ, μπορεί να σε κάνω μια ρουφιξιά. Έλα τώρα, ρε μεγάλε. Και εσύ σαν και εμάς δεν ήσουν πριν μερικά δισεκατομμύρια χρονάκια. Σιγά μην ήμουν σαν και εσάς. Εγώ είμαι το ομορφότερο, το σπουδαιότερο και το λαμπρότερο αστέρι. Εσείς θα μπορείς σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια να είστε λευκή λάμπη. Αγαπήστε, θα μου φαίνεται που θα τον δούμε από κοντά. Τρέχουν τα πόδια μου από το άγχος, είμαι τόσο συγκινημένη. Ναι, αλλά τι θα του πούμε όμως. Λέω να του πούμε πως είναι το πιο συναρπαστικό ουράνιο σώμα και πως όλοι συζητούν για αυτόν. Ναι, γιατί είναι τόσο συμπαγής. Σε τόσο μικρό όγκο έχει τεράστια μάζα. Αχ, πόσο πλούσιο συνεργό κόσμο έχει. Και το γεγονός πως υπακούει σε όλους τους νόμους της φυσικής με τρελαίνει. Ανυπομονώ να μ' ακουμπήσει και να ηλεκτριστώ από τα φορτία του. Φιωρέλα, σε βρίσκω αδιάβαστη. Η μαύρη τρύπα πιστεύετε πως δεν είναι φορτισμένη και μην ελπίζεις εμένα θα κουμπήσει πρώτη. Αυτό που λες δεν έχει αποδειχθεί ακόμη. Και μη χαίρεσαι, εμένα θα κουμπήσει πρώτη. Αλήθεια, τι μας λες. Εγώ καθόμουν ώρες να διαβάζω για τη ζωή του. Για τη σύγκρουση του με μια άλλη μαύρη τρύπα που συγχωνέθηκαν και παρήγαγαν ηλικιώδεις ποσότητες ενέργειας. Και το ήξερες εσύ πως όλες οι μαύρες τρύπες στα αδέρφια του είναι πανομοιότυπες εκτός από τρία χαρακτηριστικά. Τα υλικά από τα οποία φτιάχτηκαν, την ταχύτητα περιστροφής τους και το ηλεκτρικό τους φορτίο. Και βέβαια το ήξερα. Εσύ ήξερες που παλιότερα θεωρούνταν αθάνατες, αλλά τελικά εξατμίζονται επιστρέφοντας την ενέργειά τους στο σύμπαν. Και βέβαια, αλλά δεν με νοιάζει τι λες, εγώ θα το χαιρετήσω. Όχι, εγώ θα το κάνω. Δεν θα σε καλά, κουκλίτσα μου, εγώ αγόρασα τα εισιτήρια. Εγώ είχα την ιδέα. Δεν με νοιάζει. Όχι. Α, Θεέ μου, είσαι το ειδωλό μου. Τέλειος. Ένα αυτόγραφο. Όμορφος. Θα λιποθυμίσω. Κράταμε. Ηρέμησε, κορίτσια, εδώ είμαι για όλες. Αλλά μην πλησιάζετε και πολύ. Μπορεί να σα περιμένει για ένα σκουλικό τρύπα. Καλύτερα μείνετε μακριά από τον ορίζοντα γεγονότων και την ομορφιά μου. Να, φέρε εδώ να σηκωγράψω. Κοίτα τις λυσιασμένες πώς κάνουν. Σιγά, βρε, θα τον φάτε εσύ να σα φάει αυτός. Εσένα τι σε νοιάζει, τι λόγους έχεις. Εννοώ πως είναι άδικο για εμάς που δεν μας δίνουν σημασία. Α, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Τρελαίνονται τόσο πολύ για ένα ουράνιο σώμα που μπορεί να τους φάει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ενώ εμείς τους βοηθούμε συνεχώς και άφηλο κερδός. Αυτό εννοούσα. Εγώ, για παράδειγμα, έχω την μεγαλύτερη μάζα στο ηλιακό σύστημα. Είμαι τόσο φωτεινός που η λάμψη μου δεν επιτρέψει κανένα άλλο ουράνιο σώμα να δείξει τη δική του, εκτός από μερικές φορές το φεγγάρι και την Αφροδίτη. Χάρη σε μένα υπάρχει ζωή στον πλανήτη και δεν έχω σταματήσει εδώ και 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Αλλά όταν σε 4 δισεκατομμύρια εξαντληθούν τα αποθέματα του υδρογόνου και μετατραπούν σε ήλιο και γίνει ένας κόκκινος γίγαντας, τότε να δω τι θα κάνω. Και εγώ, κυρίες μου, είμαι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια στο γαλαξία. Ένας τριπλός αστέρας, ένας φωτεινός υπερκίγαντας, λαμπρότερος και από τον ήλιο. Μόνο που λόγω της θέσης μου έχω σχετική φωτεινότητα. Εσείς οι άνθρωποι με χρησιμοποιήσετε για χρόνια για να ταξιδεύετε σε γη και θάλασσα. Είμαι το μόνο σταθερό αστέρι στο γαλαξία και ένας ασφαλής τρόπος να βρεις το βορρά. Ε, καλά. Μην το παίρνεις και πάνω σου, δεν θα είναι έτσι και για πάντα. Ναι, θα πάψει να είσαι το αστέρι του βορρά. Όταν όμως κάνω την έκρηξη Supernova, θα γίνω μια καταπληκτική μαύρη τρύπα, σαν αυτόν εδώ. Μόνο που δεν θέλετε για να μου ζητήσετε αυτόγραφο. Ή μήπως ξεχνάτε πως οφείλετε την ύπαρξή σας σε εμένα. Στην αρχαιότητα με λατρεύω τον Θεό. Αλλά πάνε αυτές οι καλές εποχές. Εντάξει, ναι, έχετε δίκιο, τα λέω. Έτσι, μπράβο. Ναι, πράγματι, είστε και οι δύο πολύ σημαντικοί για τη ζωή μας, αλλά. Καλώς. Καλά, δεν πάτε τώρα, λέω σιγά-σιγά. Γιατί σε λίγο αρχίζει η παρουσίαση. Άντε. Έτοιμοι όλοι. Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστούμε που μας θυμήσατε με την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Έχω τη χαρά και την τιμή να σας παρουσιάσω μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του σύμπαντός μας. Αλλά πριν από αυτό, έχουμε κοντά μας το μουσικό συγκρότημα, το οποίο έχει ρουφήξει, έχει εξαφανίσει από το μουσικό στερέωμα όλα τα υπόλοιπα. Είναι μαζί μας η ανεπανάληπτη Black Hole. Είσαστε έτοιμοι? Χρόνια να γυρνάνε όλοι γύρω μου, βαρέθηκα. Βαρέθηκα! Θα τους γυαλίσω όλους. Όλα αυτά τα μικρά σφαιρίδια, τους πλανήτες, πρωνούνται και κάποιοι, πάνε, θα αποτευρωθούν. Σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Και πρώτος απ' όλους, αυτή η σκρόφα τον ερμή. Το τροπορώ καθόλου. Φαίνεται και για όμορφος, τρομάρα. Γιατί θέλεις να με έτσι αλλιώς πρώτο? Επειδή είμαι μικρότερος? Να ξέρεις οι αρχαίοι, με λέγανε Ερμή το πρωί και Απόλλωνα το βράδυ. Μέχρι και Θεό του ήλιου με είπανε. So what, ρε. Εγώ να θεώσω τις θρησκείες. Είχε αυτό σαν δρόματα. Καταγή. Αφροδίτη, είσαι εδώ. Δεν με περίμενες. Εσύ τι να πεις, καημένη Αφροδίτη μου που σε λέγανε ως φόρο. Ποιος θα ήθελε να τον λέγανε διάβολο. Ζηλεύεις. Ναι, καλά τώρα. Εγώ είμαι η θεά Αγία, η θεά της γονιμότητας, η θεά της μητρότητας. Εσύ τι είσαι? Εγώ είμαι η θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Σε μένα όμως ζουνε τόσοι άνθρωποι, τόσα δισεκατομμύρια άνθρωποι. Δεν μπορείς ίδια να με καταστρέψεις. Θα καταστρέψεις τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ναι, ένα σοβαρό που είναι. Ορίστε. Λίγο με καυτή. Δεν μπορείς να με καταστρέψεις τόσο εύκολα. Να, τις βλέπεις που μαλώνουνε. Κατάστρεψε πρώτα αυτές και μετά πάμε για τσίπουρα. Και ναι, εγώ. Πήγε σου κάνω εκεί δυο χασοτράγωδα, τον Ευγερινάο και την Ευεσπερίτη. Τι, θεωρείστε σημαντική? Σαφώς. Ναι, αλλά ποιοι τα βγάλανε οι άνθρωποι που ζουν σε μένα? Γιατί ήξεραν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα πόσο σημαντική είμαι. Ηλιά, κάνε μια ευχή, ένα στέρι έπεσε. Η
Ήλιε, έμαθα ότι θες να μας εξαερώσεις. Ναι, δεν μπορείς να το κάνεις. Είμαι ο Άρης, ο ερυθρός πλανήτης. Είμαι ο δεύτερος πλησιέστερος στη γη και υπάρχει πιθανότητα να έχω ζωή. Καταρχάς, δεν σε πάω για το χρώμα σου. Βασελάκι, Παναθηναϊκός. Δεν είναι αυτό μωρέ, απλά παίξα ένα στίγμα μαζί μου και το έχασα αυτό είναι. Τέλος πάντων, ξαναγυρνάω στο θέμα μου. Υπάρχει πιθανότητα να έχω ζωή. Τι ζωή μωρέ, ψόφιος είσαι. Κάτι μικροβιάκια βρήκανε και το κάνανε ζήτημα. Εδώ πέρα η γη γιατί δεν έχει από ζωή. Η γη και η γη μας έχει πρίξει με τη ζωή της, κουραφέξαλα. Ενώ εγώ έχω νέες προοπτικές. Ναι, καλά, τις έχουμε δει τις και τις προοπτικές. Υποσχέσαι ότι θα κάνεις τα πάντα για να μείνω ζωντανός. Καλά, κάτι θα κάνουμε. Έτσι πράγμα. Ήλιε, τι είναι αυτό που μάθαμε? Τι μάθατε, δηλαδή? Θες να μας καταστρέψεις? Και εμένα, το τζαμπριά. Είναι δυνατόν, το πιο σεξ είναι που θα καταστρέψεις. Βίαστη Κρόνος. Πρώτα απ' όλα, μου πιάνετε πάρα πολύ χώρο. Είστε μεγαλύτεροι πλανήτες του ηλιακού μας σύστηματος. Τι χώρο, μωρέ. Όλο το ηλιακό σύστημα δικό σου το έχεις τώρα. Απλώς, έχεις απέραντο χώρο. Όλοι οι άλλοι σε θαύουνε από την πλάτη σου, να το ξέρεις. Κατέστρεψε πρώτα λοιπόν όλους τους άλλους. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Το έχω ακούσει κι εγώ. Άσε που οι άλλοι δεν έχουν δακτύλιους. Ενώ εμείς μαζί, 12. Μια ντουζίνα. Ρε παιδιά, άμα ήθελα να δω φουλαχού, θα πήγαινα και στη Χαβάη. Αλήθεια, η δική σου από τι είναι? Από Πάγο. Α, η δική μου είναι από σκόνη. Ντρέπεις. Συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο, δεν μπορείς να μας καταστρέψεις. Ωραία, τότε θα πεθάνετε και δύο. Δεν γίνεται να πεθάνουμε και δύο. Τόσο το ρηφόρι, κρίμα δεν είναι. Έλα, ομολόγησε το. Σε έχει πληρώσει αυτή η γη, έτσι. Αυτά έχει κάνει όλα αυτά. Με τους ανθρώπους της. Ναι. Κράτα μου το δακτυλίο. Κοίτα πόσο ταιριαστοί είμαστε. Γύρνα. Αμάν με αυτό το κινητό. Σου. Λοιπόν, να σου πω. Ας το δακτυλίο μου, πρέ. Λοιπόν, υποσχέσαι ότι θα το σκεφτείς για εμάς. Καλά και θα κάνουμε. Μπράβο. Τώρα, τι να πω, ψιλομπερδεύτηκα. Άσε, χτύρ, δεν βαριέσαι. Και αλύσε όλους. Θα κάνω μια έξοδο μεγάλη. Θα δώσω ένα τέλειο στα αρμόζια, όπως λέει και ο φίλος μου όλος. Τέλειος. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, ο ήλιος δεν είναι στα κέφια του. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα καιρό μέχρι να πραγματοποιήσει τις απειλές του. Μέχρι τότε, ας περάσουμε σε πιο ευχάριστα ζητήματα του ηλιακού μας συστήματος. Για παράδειγμα... Ακίνητος! Μήκο, μην κάνεις! Και ησυχία! Τσιμουριά! Κάθε στιγμή παρακολουθεί τα νοησίες για τον ήλιο και τους πλανήτες του! Για μαύρες τρύπες και αστέρες! Ασχολείστε με το 4% του ήλιου σύμπαντος!